είναι γιατί είχαμε μια δυσάρεστη εξέλιξη στην υπόθεση του γνωστού επιχειρηματία, όπου μπήκαν μέσα στο σπίτι του πριν λίγες μέρες. Διαρρήκτες τον πυροβόλησαν, δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Σε ακούμε, Δημοσένη Καλαμπάκα. Ακριβώς, Φίλιππε, μετά από πολλήμερη σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, δυστυχώς την έχασε τη μάχη αυτή, τη σπουδαιότερη της ζωής του, ο 52χρονος επιχειρηματίας Αλέξανδρος Σταματιάδης, που δέχτηκε τρεις σφαίρες από αδίστακτους κακοποιούς που εισέβαλαν στο σπίτι του για να το ληστέψουν στην Κηφισιά. Η εισβολή είχε γίνει λίγο πριν τις 5 την Μεγάλη Δευτέρα, ξημερώματα Μεγάλης Δευτέρας. Ο επιχειρηματίας σηκώθηκε το κεφάλι και τα άκουσε θόρυβο, είδε μπροστά του δύο κουκουλοφόρους, οι οποίοι του είπαν που έχει τα λεφτά. Εκείνος αντέδρασε τότε, τον χτύπησαν αρχικά με ένα διαρρηκτικό εργαλείο πολύ βαρύ στο κεφάλι και όταν συνέχισαν τη στέγη τον πυροβόλησαν. Και μετά έφυγαν από την οικία. Μάλιστα. Η εγκληματικότητα καλπάζει όπως βλέπουμε, δυστυχώς ο επιχειρηματίας έπεσε θύμα των αντίστακτων ληστών. Παρά τη σκληρή μάχη που έδωσε τόσες μέρες. Μάλιστα. Να πούμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια, τι άλλο να πεις και ώρες. Βλέπουμε ότι ο άτυχος επιχειρηματίας είναι θύμα με την ίδια του τη ζωή, σε αυτή την εγκληματικότητα η οποία δυστυχώς χτυπάει κόκκινο. Ο κόσμος πλέον φοβάται. Τρέμει ο κοσμάκης από τους εγκληματίες που κυκλοφορούν ελεύθεροι και ανενόχλητοι. Κύριε Καπούρη, θύμα και της δικαστικής ατιμορρησίας. Έχουμε και την κυρία Ευγένεια εδώ. Γιατί είναι πολύ... Το Υπουργείο φταίει, δεν φταίει δικαστής, το Υπουργείο φταίει. Γιατί όταν τα Υπουργεία εκεί που νομοθετούν στη Βουλή λένε ότι θα τρώτε τόσα χρόνια φυλακή και τους βγάζετε έξω, τι να κάνουνε. Δυστυχώς, Φίλιππε, έχουμε φτάσει στο σημείο οι αστυνομικοί να καταγγέλνουν ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν πια στην εγκληματικότητα γιατί δεν έχουν ούτε τον εξοπλισμό, αλλά ούτε και την πολιτική βούληση για να το κάνουν αυτό. Μάλιστα. Δημοσίε Καλαμπάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Ολοκληρώστε, κυρία. Λέω ότι ο δικαστής εφαρμόζει τον νόμο. Το πρόβλημα είναι στο νόμο, δεν είναι στην εφαρμογή του. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αλλάξει ο νόμος. Προχτές άκουσα ότι με τον νόμο του Παρασκευόπουλου δεν ξέρω πόσες συμμορίες θα αποφυλακιστούν τις επόμενες ημέρες. Οπότε ο κάθε ένας από εμάς, όταν δεχτεί μία επίθεση, έχει δύο να επιλέξει. Ή να επιλέξει να γίνει δράστης και να επιτεθεί και ενδεχομένως να βρεθεί κατηγορούμενος και στην ίδια θέση με το δράστη του ή να επιλέξει να γίνει θύμα. Μάλιστα. Καταλάβατε. Λοιπόν, η δικαστική εξουσία είναι τέταρτη εξουσία. Να ορθώσουν ανάστημα. Το βλέπουμε. Πάμε. Έχω ζητήσει την Αντιγόνη Γεωργία.